Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Λοιπόν, για να πούμε λίγα λόγια τώρα για το τι γίνεται εδώ. Γιατί έχουμε μερικά θέματα ανοιχτά, γενικότερα θα έλεγα για την δευτεροβάθμια. Είναι οι καταλήψεις, είναι η περίπτωση του τρίτου γυμνασίου που φτάνει και στην Βουλή το θέμα. Έχει και αυτό μια αξία. Ναι. Και βεβαίως βλέπω ότι μπαίνουν σε καταλήψεις και τα γυμνάσια πέρα από τα λύκεια. Με τελευταίο παράδειγμα, εδώ το δικό μας γυμνάσιο της γειτονιάς μας στην Καλλιθέα. Μπορείτε να μας πείτε αυτή τη στιγμή, κύριε Βασιλιάδου, ποια σχολεία της δευτεροβάθμιας τελούν υποκατάληψη στο νομό? Είναι το ΓΕΛ Μεσοποταμίας, το δεύτερο ΓΕΛ Καστοριάς, το δεύτερο γυμνάσιο Καστοριάς, όπως είπατε, και το ΕΠΑΛ Καστοριάς. Άρα λοιπόν προσθέθηκε και Μεσοποταμία από ό,τι καταλαβαίνω τώρα εδώ, προσθέθηκαν και λύκεια τα οποία είχαν λήξει την κατάληψη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Τώρα βρίσκονται όλη η σχολική κοινότητα σε επικοινωνία με τους μαθητές που είναι στις καταλήψεις. Ο Δήμος, οι διευθυντές, οι καθηγητές, οι σύλλογοι γονέων είναι όλοι σε μία συνεχή συζήτηση και κατανόηση των ετοιμάτων των παιδιών. Μάλιστα. Υπάρχει μια συνεχόμενη επικοινωνία. Τα αιτήματά τους τα έχετε κι εσείς, δηλαδή σας στέλνουν και εσάς εκεί τα αιτήματά τους. Και είναι κοινά αυτά τα αιτήματα, δηλαδή είναι ένα... ίδιο χαρτί με ίδια αιτήματα από όλα τα λύκεια? Όχι. Έχουν μικροδιαφορές. Καθένας από αυτούς θέλει κάτι ιδιαίτερο για το σχολείο το σχολείο του. Γνωρίζουν καλύτερα ο καθένας το σχολείο τους και επιθυμούν κάτι παραπάνω για αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ανήσυχοι και πράγματα που άλλες φορές δεν θα μας ενοχλούσαν, αυτή τη στιγμή τα θεωρούμε σημαντικά και είναι σημαντικά. Το βασικό πάντως και κοινό, θα έλεγα, γνώρισμα είναι αυτή η χρήση της μάσκας. Όχι, δεν θα έλεγα ότι τα παιδιά έχουν θέμα με τη χρήση της μάσκας. Η σχέση αυτό δεν αναφέρεται σχεδόν από όσο θυμάμαι. Το έχω δει, γι' αυτό σας το λέω. Σε κάποιο αίτημα από τα αιτήματα που έχω διαβάσει. Ζητάνε άλλα πράγματα, μεγαλύτερα διαλύματα, τέτοιου στυλ που θα τους διευκολύνουν στη χρήση της μάσκας. Γιατί και τα παιδιά ακόμη έχουν καταλάβει πλέον, μετά από τη συζήτηση που είχαν και με τους καθηγητές τους, πόσο σημαντικό είναι να προστατευτούν αυτοί, να προστατεύσουν την κοινότητα, τις οικογένειές τους, το σχολικό περιβάλλον. Και επειδή και στο σχολικό περιβάλλον, με την ευκαιρία τώρα ανοίγουμε αυτή την παρένθεση, που είναι σημαντική παρένθεση όμως, έχουμε κρούσματα πια και στα σχολεία. Έχουμε και στο, πριν από λίγο, και στο γυμνάσιο του Άργους, κλείνει και εκεί ένα τμήμα. Είχαμε στα δύο λύκεια επίσης την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ στην Καστοριά. Μιλήσαμε βέβαια με κάποιους από τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων αυτών. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα και το τι γίνεται. Υπάρχουν όμως και, ξέρετε, όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πληροφορηθήκαμε ότι στο ΙΚΑ, παραδείγματος χάρη εδώ στην Καστοριά, πήγαν μαζικά μαθητές και φίλοι των παιδιών που είχαν, που είχαν κρούσματα κορονοϊού. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό στις οικογένειες και τα λοιπά φέρνει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, έτσι δεν είναι? Ήταν κάτι αναμενόμενο. Α, το περιμένατε. Το περιμένατε τόσο νωρίς μάλιστα και όχι. Το σχολείο δεν είναι αποκομμένο από την κοινωνία. Όπως βλέπουμε κρούσματα στην κοινωνία, αντίστοιχα ήταν αναμενόμενο ότι θα βλέπαμε και στα σχολεία. Ναι. Το περιμένατε τόσο νωρίς όμως, κύριε Βασιλιάδου? Σχετικά, επειδή πάντοτε η Καστοριά προηγείται αρκετά σε ό,τι έχει να κάνει με το COVID, ίσως το περίμενα κιόλας. Από εκεί και μετά, τώρα κλείνουν τα τμήματα. Γίνεται αναστολή λειτουργίας των τμήματων. Γίνεται αναστολή λειτουργίας. Σύμφωνα με τις νομοδοτήσεις που δίνονται από την από τους υπεύθυνους δημόσιας υγείας. Εμείς ακολουθούμε για να βγάλουμε την απόφαση, τη γνωμοδότηση αυτή. Και γίνεται μία ενδελεχής, θα έλεγα, ιχνηλάτηση, έτσι ώστε να έχουμε καταγράψει και να έχουμε τα πάντα υπόψη μας, για να μην έχουμε διασπορά στην υπόλοιπη κοινότητα. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής, από τις ιχνηλατήσεις, όλα αυτά, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες?
Έχουμε κάτι σημαντικό να πούμε. Το θετικό είναι ότι τα πιο πολλές εχνηλατήσεις βγαίνουν αρνητικές. Ενώ έχουν γίνει πάρα πολλές τεστ στη συνέχεια των εχνηλατήσεων, βγαίνουν αρνητικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει στην κοινότητα του σχολείου, πιθανόν θα είναι σε έναν εξωτερικό παράγοντα. Και αυτό μας δείχνει αυτό που έλεγα και πριν, ότι τα παιδιά τηρούν το μέτρο της μάσχας στα σχολεία. Το προσπαθούν. Στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Γιατί εκτός μας έχουν πει και οι καθηγητές ότι εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα στην επιτήρηση. Μετά βγάζουν τη μάσκα στο διάλειμμα και εκεί η παρέα, κάθε παρέα είναι μαζί και πολύ κοντά ο ένας με τον άλλον. Ξέρετε είναι... και εσείς όταν θα βγείτε βόλτα με την παρέα σας. Ναι. Δεν φοράτε μάσκα στον εξωτερικό. Ναι, χώρο. Λογικό. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε και τα παιδιά. Όχι. Έχει τα παιδιά κάνουν πολύ φιλότιμες προσπάθειες να τηρήσουν τα μέτρα γιατί, ξαναλέω, έχουν κατανοήσει τον κίνδυνο που υπάρχει. Και τον κίνδυνο όχι τόσο προς τον ίδιο τους τον εαυτό, όσο προς τους άλλους. Μάλιστα. Τώρα, μετά τις καταλήψεις μας έχει τονίσει και ο κύριος Κοστούλας κάποια στιγμή, όταν ήταν, μάλλον πριν πάει σε κατάληψη το δεύτερο, ότι η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη και πρέπει να το προσέξουν λίγο τα παιδιά. Θα έχουν επιπτώσεις παιδιά μετά την κατάληψη, κυρία Βασιλιάδου? Θέστε. Αν γίνει οποιαδήποτε επέμβαση της αστυνομίας, πρέπει να τηρηθεί το πρωτόκολλο που είναι. Την επέμβαση της αστυνομίας την κινείτε εσείς, από μόνη της αστυνομία μπορεί να κάνει επέμβαση? Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε την αστυνομία, όπως είναι και ενημερωμένη. Απλώς επειδή τα πράγματα κρατιούνται σε πολύ κόσμιο επίπεδο και λέω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξω από κάθε σχολείο οι γονείς, ο Δήμος, οι εκπαιδευτικοί, οι καθηγητές, συνομιλούν με τα παιδιά. Δεν τώρα το κάθε σχολείο κρίνει ατομικά και μόνο του. Οι συνάδελφοι δεν έχουν δει ύστερα από τη σύγκληση των σχολικών συμβουλίων που λέμε εμείς, που απαρτίζεται από όλους αυτούς τους παράγοντες, ότι υπάρχει λόγος δυναμικής επέμβασης της αστυνομίας. Μάλιστα. Αλλά δεν μας λέει τίποτα ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση δεν θα γίνει. Μισό λεπτά, γιατί εδώ μας βγάζετε την είδηση. Υπάρχει περίπτωση, σε κάποιες τουλάχιστον περιπτώσεις, κυρία Βασιλιάδου, να έχουμε και επέμβαση της αστυνομίας στα σπίτια, ναι. Και αυτό μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα. Και αυτεπάγγελτα. Πείτε μας λοιπόν εκεί, γιατί εκεί σας είχα διακόψει λίγο, τι γίνεται όταν πάμε λοιπόν σε επέμβαση αστυνομίας, τι επιπτώσεις έχουν τα παιδιά μετά, όσα βρεθούν τουλάχιστον μέσα? Όσα βρεθούν μέσα, οι επιπτώσεις είναι γνωστές. Από τη στιγμή που είναι ποινικό αδίκημα, είναι όλες οι επιπτώσεις που θα έχουμε για διάπραξη οποιοδήποτε ποινικού αδικήματος, τόσο των ίδιων όσο και των γονέων τους, γιατί είναι ανήλικοι. Δηλαδή η δίωξη δεν θα πάει μόνο στα παιδιά αλλά και στους γονείς τους? Ξέρετε, στους ανήλικους έτσι πηγαίνει. Κύριε Βασιλιάδο, αυτά τα γνωρίζουν τα παιδιά που μας λέτε? Βέβαια. Τα γνωρίζουν. Βέβαια. Είναι ενημερωμένοι όλοι οι σύλλογοι γονείς και όλοι οι γονείς για αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, γίνεται συζήτηση με τα παιδιά και πρέπει να κατανοήσουν ότι... εντάξει, σωστό είναι να προσπαθούν. Τα παιδιά ενώ το γνωρίζουν, το ρισκάρουν δηλαδή αυτή τη στιγμή? Αυτό μόνο τα ίδια θα ξέρατε να απαντήσουν σε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, από το σχολείο θα έχουν κάποιες επιπτώσεις σε μια τέτοια περίπτωση? Δέστε, από τη στιγμή που παρουσιάζονται κάποια παιδιά έξω από το σχολείο, το σχολείο θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται. Μάλιστα. Γιατί οι συμμαθητές τους που δεν είναι στην κατάληψη, σήμερα το πρωί ήταν στη βροχή. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά που συμμετέχουν και παιδιά που δεν συμμετέχουν. Ναι. Και αυτά τα παιδιά που δεν συμμετέχουν και επιθυμούν να συνεχίσουν τη γνώση τους, τη σχολική τους ζωή κανονικά, ταλαιπωρούνται. Προβλέπονται και αποβολές? Αυτά τα μέτρα τα αποφασίζει, ξέρετε, στο σχολείο έχουμε μία
διαβάθμιση. Ξεκινάμε από συστάσεις και πάμε συνεχόμενα μέχρι να φτάσουμε σε κάποιο παράδειγμα, αναλόγως τι θα αποφασίσει ο σύλλογος. Μάλιστα. Δεν είναι κάτι που είναι... Όχι, όμως προβλέπονται και αποβολές όμως. Προβλέπονται, ναι, ποινές. Ο σύλλογος διδασκόντων μαζί με το διευθυντή που αποτελείται μπορεί να αποφασίσει οτιδήποτε. Έχει συμβεί μέχρι στιγμής κάπου αυτό, δηλαδή να έχουμε και αποβολές σε σχολείο? Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω σχετικά. Μάλιστα. Τώρα, καλά κάνουμε και τα λέμε αυτά για να ξέρουν και οι γονείς, γιατί δεν ξέρω αν τα ξέρουν όλοι οι γονείς όλα αυτά και τα παιδιά ακριβώς το τι γίνεται με αυτή την υπόθεση. Εγώ να πω κάτι, άμα μου επιτρέπετε. Ναι, ναι. Φέτος η χρονιά είναι ιδιαίτερη, το έχουμε κατανοήσει όλοι. Βλέπουμε ότι έχουμε ήδη τα πρώτα κρούσματα που κλείνουν τμήματα. Δεν ξέρουμε πόσο πίστοση χρόνου έχουμε για να κάνουμε μάθημα διαζώσεις, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί εξ αποστάσεως είναι πάρα πολύ καλή δυνατότητα, αλλά λόγω συγκεκριμένων συνθήκων. Ναι. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε μέσα στην τάξη, ρισκάρουμε πάρα πολλά για να είμαστε μέσα στην τάξη και δεν το εκμεταλλευόμαστε. Ναι, και όσο μπορούμε να κάνουμε διαζώσεις, εμείς κλείνουμε τα σχολεία με καταλήψεις, αυτό εννοείται? Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Πάμε σε μια ακόμη υπόθεση. Το τρίτο γυμνασίο. Σας ζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς για αυτό το θέμα. Έκανε και μια δήλωση ο κύριος Τζικαλάγιας που σχολιάστηκε πάρα πολύ. Μίλησε για δίκαιο αίτημα στο τρίτο γυμνάσιο, αλλά ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε πραγματικά τη λύση σε αυτό, γιατί θα δημιουργήσει ντόμινο και σε άλλα σχολεία στη Δυτική Μακεδονία που έχουν 27 και 28 μαθητές. Αυτή η δήλωση, ξέρετε, σχολιάστηκε πάρα πολύ. Δηλαδή, αφού είναι δίκαιο, γιατί δεν γίνεται το δίκαιο πράξη? Και πώς ένα δίκαιο πράγμα μπορεί να γίνει ντόμινο, να μην είναι δίκαιο και για άλλα σχολεία? Σχολιάστηκε πάρα πολύ αυτή η δήλωση και, και στα κοινωνικά μέσα από ό,τι είδα. Ναι, θέλω λίγο να το σχολιάσω αυτό, γιατί δεν ξέρω κάτω από ποιες προϋποθέσεις το είπε. Είναι δίκαιο το είπε μετά σίγουρα την επίσκεψή του στο τρίτο γυμνάσιο. Θέλει ένα πιο βολικό περιβάλλον για το παιδί του. Ναι, το είπε κατά την επίσκεψή στο... Το είπε κατά την επίσκεψη στο συγκεκριμένο σχολείο και μάλιστα το δημοσιοποίησε και μέσα από την προσωπική του σελίδα, λέγοντας ότι θα δημιουργήσει ντόμινο και δίκαιο εντός εισαγωγικών σε άλλα σχολεία ανά τη Δυτική Μακεδονία και Ελλάδα που έχουν σχολεία με 27 και 28 μαθητές. Δέστε, αφού μου λέτε ότι διαβάσατε αιτήματα, θα δείτε ότι το σημαντικό αίτημα ανά την Ελλάδα είναι αυτό. Τα τμήματα με λιγότερα παιδιά. Ναι. Εδώ λοιπόν στην δική μας περίπτωση, γιατί το θέμα του τρίτου γυμνασίου, όπως ίσως θα έχετε πληροφορηθεί, φτάνει και στην Βουλή. Κάνει θέμα εκεί η κυρία Τελιγιορίδου. Ναι. Θέλετε να μας πείτε, γιατί εμπλέκεστε άμεσα σε αυτό το κομμάτι και μάλιστα όπως φιλοξενήσαμε εδώ και τον πρόεδρο των γονέων και δεν μόνο και το διευθυντή του σχολείου, μας είπαν ότι είχαν συζητήσει μαζί σας. Ουσιαστικά τους το αρνείστε αυτό. Δέστε, δεν είναι μία απόφαση που μπορώ να τη λάβω εγώ. Ναι. Εγώ κρίνοντας από τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που έχω, ναι, ό,τι πράττω για οποιοδήποτε σχολείο, κάνω κάτι αντίστοιχο για το τρίτο γυμνάσιο. Δεν ενδιαφέρει δηλαδή η θέση μου σε σχέση με το τρίτο, σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία της Καστοριάς. Μάλιστα. Εκεί δεν μπορεί να βρεθεί τώρα μια λύση, γιατί τα σχολεία... Προσπαθούμε να βρεθεί μια λύση. Προσέξτε, γιατί ποιο ήταν και το πρόβλημα το ιδιαίτερο. Οι τεχνικές υπηρεσίες λένε εκεί ότι δεν μπορούν σε μια τάξη με πάτωμα, χωρίς πλάκα κτλ, να βρίσκονται πάνω από 24 παιδιά. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν γίνει κάτι τώρα που είναι πάνω από 24? Ναι, οι τεχνικές υπηρεσίες λένε ότι το ευαδόν δεν φτάνει. Ότι είναι μικρά σε ευαδόν. Ναι. Η διαρρύθμιση δεν είναι σωστή.
Είναι ένα κτίριο που δεν έγινε και σχολείο με τις προδιαγραφές του. Φυσικά 2020. Δεν είναι σχολείο αυτό. Ναι. Και γι' αυτό δεν συμφωνούν οι προδιαγραφές από άποψη χώρου. Ναι. Υπόθηκαν δηλαδή, και πολλά πράγματα αν κρατάει και το πάτωμα, γι' αυτό σας το λέω. Υπόθηκαν και πράγματα αν κρατάει και το πάτωμα. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει σαν έγγραφο. Συγγνώμη αν δεν έχω κατανοήσει, αν μου διαφεύγει κάτι τέτοιο. Ναι. Εσείς όμως μπορείτε να δώσετε εδώ μια λύση. Τι θα κάνω τώρα, γιατί εκεί δεν ξέρω, σήμερα εκεί είναι μέσα τα παιδιά. Το Σαββατοκύριακο θα έχουν ζητήσει και την παρέμβαση του εισαγγελέα, υπενθυμίζω, ή θα πάνε και στον εισαγγελέα, δεν έχουν πάει ακόμα οι γονείς. Mm-hmm. Πώς θα το διαχειριστείτε εκεί το θέμα? Είστε μετακίνητοι σε αυτό, δεν θα αλλάξει καθόλου η στάση αυτή? Δέστε, εμείς οι δυνατότητες που έχουμε είναι συγκεκριμένες που σας λέω. Προσπαθούμε όμως, επειδή καταλαβαίνουμε και τη δεδομένη χρονική στιγμή, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, να βρούμε κάποια λύση που θα ικανοποιεί το σχολείο. Ναι. Η μετακίνηση του σχολείου αυτού με κάποιον τρόπο, γιατί μπαίνει και αυτό σιγά σιγά στη συζήτηση. Η μετακίνηση του συγκεκριμένου σχολείου πρέπει να γίνει άμεσα. Αν ήταν δυνατό και από φέτος. Ναι. Αυτό θα έλυνε, πιστεύετε, σε μεγαλύτερη θέση το πρόβλημα? Κατευθείαν. Δεν θα υπήρχε θέμα. Γιατί δεν γίνεται, ποιος το αποφασίζει αυτό? Οι σχολικές... Τα σχολικά κτίρια, ξέρετε ότι τα είναι στην ιδιοκτησία του Δήμου και τα διαχειρίζεται ο Δήμος. Μάλιστα. Δεν ανήκουν σε εμάς. Mm-hmm. Άρα λοιπόν λέτε ότι δεν αποφασίζετε εσείς που θα πάει το κάθε λυκείο. Εμείς εισηγούμαστε ότι υπάρχουν θέματα σε κάποιες σχολικές μονάδες και θα θέλαμε τις λύσεις. Και ο Δήμος με τις δυνατότητες που έχει κάθε φορά προσπαθεί να βελτιώσει τα θέματα. Ήδη φέτος μετακινήσαμε το ειδικό σχολείο από το τέταρτο γυμνάσιο που πλέον δεν μπορούσε να είναι στο δεύτερο γυμνάσιο Καστοριάς. Μας στεγαστεί. Δηλαδή τέτοιες κινήσεις γίνονται. Και θα πρέπει να λυθεί και το θέμα του τρίτου γυμνασίου. Είναι ένα ιστορικό γυμνάσιο στο κέντρο της πόλης. Θα πρέπει να λυθεί το κτηριακό του θέμα. Και με πάρα πολλά παιδιά. Και πάρα πολλά παιδιά. Σήμερα το τρίτο γυμνάσιο. Τα παιδιά είναι στην αίθουσα ή όχι? Δεν έχω ενημέρωση για κάτι διαφορετικό. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι μέσα στην αίθουσα. Μάλιστα. Τώρα βλέπω και ένα μήνυμα εδώ. Γυρνάμε λίγο πίσω στα λύκεια. Η κατάληψη του τρίτου λυκείου δημιουργεί θέμα στο Εσπερινό. Ναι. Εδώ λοιπόν πώς θα λύσετε αυτό το θέμα επίσης, γιατί τα παιδιά του Εσπερινού διαμαρτύρονται, θέλουν να πάνε, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον. Ναι, δεν μπορούν όμως να πάνε. Το τρίτο λύκειο δεν είναι σε κατάληψη αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, δυστυχώς ας πούμε το δεύτερο γυμνάσιο Καστοριάς που είναι σε κατάληψη αυτή τη στιγμή μας δημιουργεί θέμα στο συστεγαζόμενο του σχολείο που είναι το ειδικό σχολείο. Που είναι το ειδικό σχολείο, ακριβώς. Το ΕΠΑΛ Καστοριάς θα μας δημιουργήσει θέμα στη λειτουργία του ΙΕΚ Καστοριάς και του Εσπερινού ΕΠΑΛ. Αυτά πώς λύνονται, είναι παράπλευρες απώλειες αυτά τώρα, τι γίνεται εδώ? Ναι, δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το σκεφτούν τα παιδιά που κάνουν κατάληψη. Ότι στερούν το δικαίωμα στη μόρφωση των υπολείπων παιδιών. Κύριε Βασιλιάδου, είναι πολλά τα θέματα, δηλαδή είστε και νέα σε αυτή τη θέση, έχετε λίγους μήνες μόνο που αναλάβατε και βλέπω πάρα πολλά έχουν πέσει πάνω σας, δηλαδή είναι πολύ ζώρικο. Δεν είναι κάτι που μας ξαφνιάζει. Ναι, ναι. Πολλά θέματα πραγματικά. Εδώ μας λένε αν μπορούμε να επαναλάβουμε ποια σχολεία τελούν υποκατάληψη αυτή τη στιγμή. Το ΓΕΛ Μεσοποταμίας, το δεύτερο ΓΕΛ Καστοριάς, το δεύτερο Γυμνάσιο Καστοριάς και το ΕΠΑΛ Καστοριάς. Και το ΕΠΑΛ Καστοριάς. Αυτά είναι τα... Πρώτο λύκειο έχει λυθεί εκεί, έχουμε ξανά. Το δεύτερο νομίζω ήταν το λύκειο, το οποίο έχει σταματήσει και ξανάρχισε. Τουλάχιστον δεν έχουμε τις εικόνες με τους γονείς που πλακώνονται με τα παιδιά, το είδατε εδώ παρακάτω. Δηλαδή, τα πράγματα είναι... Και τέτοια πράγματα. Ήρεμα πίστευτα στην περιοχή μας. Γι' αυτό λέω ότι... Θεωρώ ότι η καλή συνεργασία γονέων
μαθητών και εκπαιδευτικών θα λύσει αρκετά θέματα. Και όπως επίσης δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση για την κατάσταση μέσα στα σχολεία, αν έχουν γίνει ή όχι ζημιές. Ο Δήμαρχος μας έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα ότι όλα είναι σε πολύ καλή κατάσταση μέσα όχι, στα σχολεία. Τα παιδιά μας δεν κάνουν ζημιές. Αυτό να το κρατήσουμε επίσης, έτσι. Αυτό να το κρατήσουμε επίσης. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ακούν την διευθύντρια δευτεροβάθμιας όλοι όσοι έχουν γύρω από αυτό το θέμα, παιδιά και τα λοιπά. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτά που ακούσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή σας μέρα λοιπόν. Λοιπόν, τα λέμε με την πρώτη και πάλι ευκαιρία. Καλή σας ημέρα πραγματικά. Γεια σας, γεια σας. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.